Μάρτιο πέρυσι, με κορύφωση το Μάιο, δηλαδή την εποχή του lockdown, στην πρώτη φάση της πανδημίας, έδειξε ότι έχει ένα και μόνο στόχο, ένα και μόνο μέλημα βασικό σε σχέση με όλα τα παιδιά μας. Ξεκίνησε λοιπόν από το Μάιο με τα λάπτοπ που έδωσε για την εξαποστάσεως εκπαίδευση, με τις μάσκες στα παιδιά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τα επιτύχια της συμπτικά σε όλα τα σχολεία, με την καμπάνια ενημέρωσης που έγινε σε όλα τα σχολεία. Οι συνεδριάσεις δεν σταμάτησαν ποτέ. Περιμέναμε τα μέτρα από την πολιτεία, παρακολουθώντας και εμείς την κατάσταση που είναι πολύ δύσκολη υγειονομικά για κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα, και αποφασίσαμε ότι επικουρικά με τα μέτρα που παίρνει η ελληνική κυβέρνηση, ο ΕΟΔΗ και το Υπουργείο Παιδείας, να ενισχύσουμε το αίσθημα ασφάλειας και να σταθούμε ξανά δίπλα στα παιδιά μας. Έτσι μπήκαν οι θερμικές στη δευτεροβάθμια και τα plexiglass τα οποία βλέπετε εδώ προσεγμένα με περιθώριο ξύλου γύρω-γύρω, το οποίο είναι θαλάσσιο ξύλο χωρίς γωνίες, ώστε να υπάρχει ασφάλεια για τα παιδιά, να έχουν την επικοινωνία και να μην νιώθουν κλουβί. Αυτή ήταν η πρώτη δύσκολη μέτρα, δεν έχουμε τελειώσει. Πολλές φορές δρούμε πάνω από τις δυνάμεις μας. Αλλά θα το ξαναπώ, για αυτή τη δημοτική αρχή, τα παιδιά είναι η αδύνητη προτεραιότητα. Είναι μονόδρομος, είναι καθήκον και υποχρέωσή μας.